Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αλληλεγγύη και ασφάλεια για την κοινωνία λοιπόν. Και ας ξεκινήσουμε από το τι παραλάβαμε. Θα ήταν εύκολο να αρχίσω να απαριθμώ μια σειρά από κενά, μια σειρά από ελλείψεις. Θα ήθελα όμως να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Ποιο ήταν το κυρίαρχο ερμηνευτικό πλαίσιο της κρίσης? Ότι υπήρχε μια καθολική ευθύνη της κοινωνίας. Υπήρχε μια ευθύνη της κοινωνίας γιατί αυτή η κοινωνία ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Και αφού ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της, αυτή η κοινωνία έπρεπε να μάθει να ζει με λιγότερα. Αυτό το λιγότερα όμως δεν ήταν κάτι απλά οικονομικό. Το να μάθουμε να ζούμε με λιγότερα σήμαινε να μάθουμε να ζούμε στο τέλος της ημέρας με λιγότερη υγεία, με λιγότερη παιδεία, με λιγότερη αλληλεγγύη, με λιγότερα όνειρα, με λιγότερη αξιοπρέπεια. Και εδώ είναι που ορίζεται το βασικό μας καθήκον. Να σπάσουμε το λιγότερα και να καταφέρουμε να προσφέρουμε περισσότερα στην κοινωνία. Τι παραλάβαμε λοιπόν στην υγεία? 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους αποκλεισμένους από το σύστημα υγείας. Ένα σύστημα στα όρια της κατάρρευσης που το κρατούσαν με ηρωικό τρόπο οι άνθρωποι που δουλεύαν στα νοσοκομεία. Ένα νεοποίη που χρώσταγε πάνω από ένα δις στους ιδιωτικούς παρόχους. Στην κοινωνική ασφάλιση, ένα σύστημα που κανένας πλέον δεν πίστευε στη βιωσιμότητά του. Άρα, προσθέτω εγώ, είχε γίνει το κρίσιμο πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Τι σημαίνει κανένας δεν πίστευε στην βιωσιμότητά του? Μετά από 12 οριζόντιες περικοπές που φτάσαν να περικόψουν μέχρι και 50% συντάξεων, συνολικά 45 δις, μετά από αυτό είχαμε ένα σύστημα που συνέχιζε να οφείλει περισσότερες από 400.000 συνταξιοδοτικές παροχές, ένα σύστημα με έλλειμμα πάνω από ένα δις. Στην παιδεία είχε γίνει κανόνας, πλέον όλοι το ξέραν ότι όταν ξεκινήσουν τα σχολεία πιθανότατα δεν θα υπάρχουν βιβλία. Όταν ξεκινήσουν τα σχολεία, πιθανότατα εκπαιδευτικοί θα λείπουν και οι προσλήψεις δεν θα γίνουν. Αλλά για άλλη μια χρονιά και για άλλη μια χρονιά θα είχαμε πάντα αναπληρωτές. Στην κοινωνική αλληλεγγύη, επιτρέψτε μου να δώσω ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι το 2014 η Ελλάδα δεν ήταν μια ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί το 2014 στην Ευρωζώνη, στο 20% των πιο φτωχών ανθρώπων, από αυτούς το 89% είχε πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 57% από αυτούς είχε πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα. Και αυτό δείχνει πού βρίσκεται η Ευρώπη, πού βρισκόταν η Ελλάδα και πού θέλουμε να πάμε εμείς. Σημαίνει ότι το 2014 υπήρχε ολοκληρωτική απουσία ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Τα άτομα με αναπηρία ήταν σε μια κατάσταση όπου τα επιδόματά τους είτε καθυστερούσαν είτε δεν ξέρανε πότε ακριβώς θα καταβληθούν. Είχαμε ένα πλαίσιο αδιαφάνειας με περισσότερα από 200 επιδόματα με 120 πηγές. Και ένα πλαίσιο αδιαφάνειας το οποίο δεν ήταν λάθος, αλλά ήταν μια συνειδητή πολιτική εξουσίας, γιατί μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο κάθε άνθρωπος που ήταν σε ανάγκη είχε ανάγκη μια πολιτική διαμεσολάβηση. Εμείς λοιπόν τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε για να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στην κοινωνία? Θα έφτανε να ξεκινήσω από την υγεία και να πω τη φράση «Διασφαλίσαμε την ελεύθερη πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων στη δημόσια υγεία». Αλλά ξέρετε κάτι, νομίζω ότι αυτή η φράση είναι πολύ φτωχή. Και είναι πολύ φτωχή γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο καταφέραμε όλοι μας σαν χώρα και σαν κοινωνία είναι να αποδείξουμε ξανά μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις συνθήκες της κρίσης, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία από τα χρήματα. Ότι η υγεία δεν μπορεί να μετρηθεί. Ότι κανένας άνθρωπος, όποια και να είναι η κατάστασή του, ξέρει ότι θα μπορεί να περάσει την πόρτα ενός δημόσιου νοσοκομείου. Άρα στην πραγματικότητα αυτό το οποίο καταφέραμε με αυτή τη μικρή φράση είναι ότι καταφέραμε να σπάσουμε το φόβο στην ελληνική κοινωνία, καταφέραμε να δώσουμε αξιοπρέπεια και ασφάλεια στην ελληνική κοινωνία. Καταφέραμε μάλιστα να συνδυάσουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί στα ελληνικά νοσοκομεία έχει συμβεί ένα θαύμα αυτή την περίοδο. Τα δημόσια νοσοκομεία που κάλυψαν όλες αυτές τις ανάγκες και όπου το 2014 είχαν έλλειμμα 735 εκατομμύρια, σήμερα έχουν ταμιακό πλεόνασμα 260 εκατομμύρια. Τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία διέγραψαν το χρέος των ανασφάλιστων συμπολιτών μας που είχε δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο. Τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία καταφέραν να διώξουν τους εργολάβους, να πληρώνουν καλύτερους μισθούς και να χαλάνε 30% λιγότερο στην καθαριότητα.
Τι καταφέραμε στην κοινωνική ασφάλιση, αυτό το οποίο κανένας δεν περίμενε. Καταφέραμε ένα βιώσιμο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο πραγματικά σέβεται τα χρόνια που έχει εργαστεί ο κόσμος της δουλειάς. Ένα σύστημα το οποίο είναι πλέον πλεονασματικό. Καταφέραμε να μειώσουμε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά 70%. Έχουμε μειώσει στην τεράστια πλειοψηφία για τους ελεύθερους επαγγελματίες τις ασφαλιστικές εισφορές. Επαναφέραμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 13ης σύνταξης που είχε καταργηθεί ολοσχερώς. Και προχωράμε και μία κρίσιμη ρύθμιση ανάσα για τις 120 δόσεις στα ταμεία. Επιτρέψτε μου εδώ να πω δύο φράσεις για το τι καταφέραμε στον πολιτισμό, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά επιτέλους στον πολιτισμό υπάρχει ένα πλαίσιο διαφάνειας και δημοκρατίας. Καταργήσαμε την ΑΕΠ και δημιουργήσαμε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Έναν φορέα που σέβεται τους δημιουργούς. Εξυγχρονίσαμε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Με το ηλεκτρονικό εισιτήριο πλέον έχουμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερα έσοδα στους αρχαιολογικούς πόρους. Έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν κόμβο πολιτιστικής δημιουργίας για την κινηματογραφική παραγωγή. Και αυτά είναι αποτελέσματα τα οποία φαίνονται. Να μιλήσουμε για την παιδεία, για την καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Για το γεγονός ότι πλέον τα παιδιά της ειδικής αγωγής σε αυτή τη χώρα δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, δεν είναι παιδιά μιας άλλης χώρας, γιατί πλέον έχουμε 40 νέα ειδικά σχολεία και 570 νέα τμήματα ένταξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για το γεγονός ότι επιτέλους αυτή η χώρα έχει έρευνα και έχει έρευνα για να κρατάει τους νέους ερευνητές εδώ, με δαπάνες 1% του ΑΕΠ. Και για το ότι πλέον διαμορφώνεται ένας νέος χάρτης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένας χάρτης πραγματικά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να μιλήσουμε για την κοινωνική αλληλεγγύη, για έναν προϋπολογισμό που καταφέραμε να το πάμε από τα 780 στα 3 δις μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών, για μια κοινωνική αλληλεγγύη που για μας δεν είναι απλά μέτρα για τους αποκλεισμένους, δεν είναι απλά μέτρα για τους στοχούς, αλλά είναι μέτρα τα οποία φτιάχνουν και βάζουν τα θεμέλια για το τι σημαίνει σήμερα κοινωνία, κοινωνικότητα, δεσμοί. Γιατί αυτό κάνεις με τα σχολικά γεύματα, αυτό κάνεις με το επίδομα ενοικίου, αυτό κάνεις με τη στήριξη στο επίδομα παιδιού, και αυτό είναι για όλη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο ένα δίχτυ για τους στοχούς και αποκλεισμένους του νεοφιλελευθερισμού. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση. Ποια θα ήταν η γνώμη σας για μια χώρα, για ένα κράτος που αν τη ρώταγες πες μου πόσα παιδιά είναι σε ίδρυμα, αυτή η χώρα δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Αυτή τη στιγμή, με βάση το νέο πλαίσιο, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, σε λιγότερες από 53 μέρες που λειτουργεί το καινούριο σύστημα για την αναδοχή και υιοθεσία, έχουμε 713 αιτήσεις για 713 παιδιά που θα βρουν μια οικογένεια, θα βρουν μια αγκαλιά. Και αυτές είναι θεσμικές αλλαγές που δείχνουν σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Τι οφείλουμε να αποτρέψουμε? Θα έλεγα με μία λέξη ξανά για την υγεία το φόβο. Να σας ρωτήσω, πώς μπορεί κάποιος να βγάλει λεφτά από κόσμο που έχει χρόνιες παθήσεις? Πώς μπορεί κάποιος να περιμένει ότι θα βγάλει λεφτά από ανθρώπους καρκινοπαθείς, από ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας? Πώς θεωρούμε ότι μπορούμε να επιτρέψουμε την υγεία να πάει σε μια λογική οικονομικής ανταπόδοσης και να χάσουμε αυτό το οποίο με τόσο κόπο καταφέραμε να πετύχουμε στα χρόνια της κρίσης? Πώς μπορούμε να επιτρέψουμε στην κοινωνική ασφάλιση την εφαρμογή ενός σχεδίου που αύριο χάνουμε τις συντάξεις που έχουμε σήμερα κερδίσει? Αύριο δημιουργεί έλλειμμα 55 δις στα δημόσια ταμεία. Αύριο θέτει σε κίνδυνο τις σημερινές επικουρικές συντάξεις. Αύριο θέτει σε κίνδυνο κατευθείαν με το που εφαρμοστεί τις συντάξεις των ανθρώπων που σήμερα εργάζονται. Γιατί αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό σύστημα. Μία πρόταση που στη μητρική της περίπτωση, εκεί που έχει εφαρμοστεί, σήμερα δίνει συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας για έναν στους δύο συνταξιούχους. Αυτό είναι το αντιπαράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνική ασφάλιση. Νομίζω είναι αυτονόητο επίσης τι έχουμε να αποτρέψουμε στην παιδεία, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και μία φράση για την κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε να αποτρέψουμε στην κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι το ένα πάνω ή ένα κάτω στα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό το οποίο έχουμε να αποτρέψουμε είναι τη λογική ότι θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα υπάρχει μόνο για να ζει εργολάβους, ένα κράτος το οποίο δεν θα αναλαμβάνει την κοινωνική του ευθύνη, δεν θα έχουμε μια κοινωνική αίσθηση και ο καθένας θα είναι μόνος του απέναντι στην κρίση, απέναντι στις δυσκολίες που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή η ζωή να φέρει. Τι σχεδιάζουμε? Να το πούμε πολύ απλά. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα σημαίνει ότι
ο πρώτος και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, όταν πηγαίνει στο μικρότερο και στο μεγαλύτερο νοσοκομείο αυτής της χώρας, θα βρίσκει το προσωπικό που πρέπει να βρει για να τον εξυπηρετήσει. Πώς το κάνουμε αυτό με 10.000 νέες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού την επόμενη τριετία? Το κάνουμε με το να πάμε τις δαπάνες για την υγεία στο 6% του ΑΕΠ, γιατί αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή χώρα. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα σημαίνει ότι κάθε γονιός θα ξέρει ότι τα παιδιά του θα βρούνε δασκάλους και καθηγητές από την πρώτη μέρα που θα ανοίγουν τα σχολεία. Και οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους στην ειδική αγωγή θα ξέρουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και το κάνουμε αυτό με 15.000 νέες προσλήψεις, όπου οι 4.500 πρώτες είναι ακριβώς στην ειδική αγωγή. Το κάνουμε με 10.000 νέες θέσεις για ερευνητές στην επόμενη τριετία. Γιατί αυτό το κομμάτι το χρειαζόμαστε για να μιλήσουμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, για να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Στην κοινωνική ασφάλιση έχουμε διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος. Προχωράμε περαιτέρω στην ενίσχυση του εισοδήματος όλων των συνταξιούχων μέσα από την αύξηση της εθνικής σύνταξης. Γιατί το έχουμε καταφέρει και έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Και ολοκληρώνουμε τη μεγάλη θεσμική τομή του ΕΦΚΑ με την συνολική ψηφιοποίηση του συστήματος, έτσι ώστε κάθε ασφαλισμένος να ξέρει ότι το σύνολο των διαδικασιών θα μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα, χωρίς καμία ταλαιπωρία και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στην κοινωνική αλληλεγγύη συνεχίζουμε να δίνουμε τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια. Έχουμε ήδη καταφέρει να γυρίσουμε στα επίπεδα φτώχειας προκρίσης. Στόχος μας όμως είναι να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακριβώς γι' αυτό προχωράμε με νέα αύξηση του ΚΕΑ κατά 11% και με περισσότερα προγράμματα για την ένταξη των δικαιούχων του ΚΕΑ στην εργασία. Γιατί μόνο με την πρόσβαση στην εργασία καταπολεμάς τον πυρήνα της φτώχειας. Αλλά για μας το αποτελεσματικό, το αποφασιστικό βήμα είναι η πολιτική για το παιδί. Προχωράμε σε περαιτέρω διεύρυνση της πολιτικής για στήριξη του παιδιού μέσω της αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα παιδιού στα 30.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και με έναν καθολικό στόχο που μπορούμε να τον πετύχουμε, γιατί έχουμε δείξει ότι μέσα στην κρίση έχουμε διπλασιάσει βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί το οποίο θα μένει έξω από παιδικό σταθμό. Φίλες και φίλοι, συντρόφους και σύντροφοι, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το ψηφιδωτό από τις αιχμές που έχουμε δουλέψει και έχουμε παρουσιάσει. Επιτρέψτε μου να έχω τη χαρά και την τιμή να καλέσω τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.